Το δεύτερο θέμα της ημέρας είναι ο σεισμός στην περιοχή της Ελασσόνας. Σωστά, μεγέθους 6 βαθμών Ρίκτερ. Ναι. Μέχρι στιγμής, Νίκο, προκλήθηκαν ζημιές από τον σεισμό που έλαβε χώρα στις 12 και 4 σήμερα το μεσημέρι. Ναι. Έχουμε ζημιές σε τουλάχιστον 30 σπίτια, ενώ 6 άτομα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν. Και βεβαίως ήταν πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι είχαμε και 3 μετασεισμούς. Μεγέθους 4,6 Ρίκτερ ο πρώτος, ο επόμενος 7 λεπτά μετά 4,2 Ρίκτερ, ενώ ο τρίτος και τελευταίος ήταν 8 λεπτά μετά 4,9. Ρίκτερ. Μάλιστα, ζωντανή σύνδεση με Λάρισα. Θα συναντήσουμε έναν κάτοικο της περιοχής, τον κύριο Δημήτρη Ζυρδέλη, και τον ευχαριστούμε πολύ για το γεγονός ότι περίμενε τη σύνδεση. Προηγήθηκαν βέβαια επίσημες ανακοινώσεις. Κύριε Ζυρδέλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα από Λάρισα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Το κλίμα το οποίο επικρατεί αυτή τη στιγμή στις τάξεις των κατοίκων, ποιο είναι? Ήταν κάτι ξαφνικό και απρόσμενο για μας εδώ στην περιοχή. Η αιστεία ήταν 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά σε μια μικρή κομμόπολη στο Δαμάσι, έξω από τον Λίρναβο. Η αιστεία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ο προηγούμενος φοβερά μεγάλος σεισμός ήταν το ίδιο ταυτόσιμο, δηλαδή είχε γίνει πριν 25 χρόνια. Ταρακουνηθήκαμε δηλαδή πάρα πολύ, με αποτέλεσμα όλοι οι κάτοικοι να βγουν έξω στις πλατείες, στα πάρκα, έτσι από τα σπίτια τους. Και αυτό ήταν κάτι πολύ ξαφνικό και πολύ έντονο. Δηλαδή, μέτρησε γύρω στα 5,9 ρίχτερ. Ακριβώς, έχουν ακολουθήσει και αρκετοί μετασεισμοί, σύμφωνα και με τους ειδικούς. Είχαμε 2-3 μετασχηματισμούς μέσα στο επόμενο μισάωρο, 30 λεπτό, 35 λεπτό, 40 λεπτό. Δύο μετασεισμούς, οι οποίοι και αυτοί ήταν 4,3, 4,5, κάπου εκεί. Κύριε Ζυρδέλη, είχατε και την ενημέρωση να βγείτε από τα σπίτια, να είστε σε ανοιχτό χώρο μέχρι πριν από λίγο, σωστά? Ναι, σωστά, σωστά. Αυτό μας έστεισε κατά κάποιο τρόπο, γιατί στις παλιές, ό,τι παλιά οικοδομή υπήρχε, παλιά πολυκατοικία, δημιουργηθήκαν διάφορα θέματα με ρογμές και τέτοια πράγματα. Δεν είχαμε μέχρι τώρα κάποια ανακοίνωση. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα, κύριε Ζυρδέλη, αυτή τη στιγμή. Χαρακτηριστικές εικόνες με κατοίκους οι οποίοι έχουν βγει εκεί στις πλατείες προκειμένου να προστατευτούν. Βέβαια, η αναστάτωση ήταν έντονη, η οποία προκλήθηκε στις τάξεις των κατοίκων. Ζημιές, υλικές ζημιές εκεί στην περιοχή σας. Αν δεν κάνω λάθος, μένετε στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, σωστά? Μια Σμύρνη στατά εκεί που μένουμε εμείς, δεν έχουμε ούτε υλικές ζημιές, ούτε έχει εμφανιστεί κάτι στα δελτία ειδήσεων. Ναι. Οι ζημιές έχουν γίνει στο Δαμάσι και στο Μεσοχώριο, που έχει πέσει η μία πλευρά κάποιας εκκλησίας, και απόψε, αν δεν κάνω λάθος, το χωριό Δαμάσι θα μένουν κάτι και στο εκείπεδο με σκηνές και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα έχω πληροφορηθεί. Μάλιστα. Κύριε Ζυρδέλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Ψυχραιμία χρειάζεται αυτές τις περιπτώσεις. Τα φιλιά μας απειλάρισα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.